Και έχω την εξαιρετική τιμή και χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Λοιπόν, και έτσι πολύ φιλικά να σε ρωτήσω τι πίνεις. Πραγματικά, σε χαίρομαι στην κυριολεξία δηλαδή για τη φυσική σου πρώτα απ' όλα κατάσταση. Και δεν κουράζεσαι, ίσως δεν ξέρω αν σε πνίγει το δίκιο. Δεν ξέρω αν έχεις την ανάγκη. Όχι να απολογηθείς, αλλά να δώσεις εξηγήσεις. Πώς? Στην προκειμένη περίπτωση και η αίσθηση της αδικίας έχει παίξει ρόλο. Γιατί δεν σας κρύβω ότι όλη αυτή η ιστορία με αυτή την φοβερή σκοφαντία για μας που βρισκόμαστε στο στόχαστο και για μένα προσωπικά είναι μεγάλο ψυχολογικό φορτίο. Διότι ξέρετε, για τους ανθρώπους που έχουν τιμή και υπόλοιψη και την οποία την αξιολογούν ως κάτι το σοβαρό, το να αμφισβητείται αυτή στο Πανελλήνιο με τόσο εξόφθαλμο και βορβορώδη τρόπο είναι πρόβλημα. Έχει επηρεάσει την προσωπική σας ζωή, κύριε Γεωργιάδη, η σκανδαλολογία, όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά σας? Στο έξι βαθμό. Γιατί έχετε, μια... γιατί εγώ θα ήθελα, επειδή έχετε μιλήσει πάρα πολύ όλα αυτές τις ημέρες, θα πάρουμε και την άλλη πλευρά. Να δούμε τον αντίκτυπο που έχει και σε εσάς και στην οικογένειά σας και στα παιδιά σας και στην καθημερινότητά σας. Την έχει επηρεάσει στο βαθμό που μου έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη εσωτερική οργή. Δεν είναι καλό να είσαι τόσο οργισμένος, όμως από την άλλη δυστυχώς δεν μπόρεσα να διαχειριστώ αυτή την οργή, ξέροντας ότι εγώ ως Υπουργός Υγείας όχι μόνο έκανα ευόρκο στα καθήκοντά μου, αλλά ακόμη περισσότερο φρόντισα να μειώσω εξαιρετικά τη φαρμακευτική δαπάνη. Είχα αντίπαλους στους φαρμακοβιομηχάνους. Έκανα εκλογές στα 15, κύριε Αλφιέρη, όπου είχα σε site που ανήκουν σε φαρμακοβιομηχάνους καθημερινά άρθρα εναντίον μου, εξώφυλα σε εφημερίδες που εκδίδονται από φαρμακοβιομηχάνους, όπου με έβριζαν. Και καταλαβαίνετε, το να φτάνω εγώ που έκανα αυτή τη δουλειά στο Υπουργείο Υγείας με αυτά τα αποτελέσματα και να με κατηγορούν τάπρανα και από πάνω, με συγχωρείτε, είναι άνω ποταμών. Είναι κάτι που δεν μπορώ να ανεχθώ. Τα τελευταία 24 ώρα έχετε κάνει χαρακτηρισμούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει εντυπώσεις, αν μη τι άλλο, και έχουν και σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. Έχετε μετανιώσει για τον τρόπο με τον οποίο επιλέξατε να υπερασπίσετε τον εαυτό σας? Βεβαίως και όχι. Όσοι με παρακολουθούν, γι' αυτό και ευτυχώς είναι το χρόνο, εγώ ξεκίνησα με πολύ λιγότερους φίλους και περισσότερους εχθρούς, και είναι το χρόνο και οι δημοσκοπήσεις και η ψήφη μου αποδεικνύουν ότι αυξάνονται οι φίλοι μου και μειώνονται οι εχθροί μου. Κυρίως με παρακολουθούν προσεκτικά και ξεπερνούν ορισμένες φορές ζητήματα ύφους που μπορεί να θέτω στο δημόσιο λόγο, κυρίως λόγω του αψίκορου χαρακτήρα μου ορισμένες φορές, ξέρουν ότι δεν μιλάω ποτέ χωρίς στοιχεία. Ενθυμίζω ότι το μεγάλο σκάνδαλο που βρήκε πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ στην υγεία ήταν το Ερίκος Ντινάν, μέχρι τη μέρα που πήγα στην εξαρτική. Είδατε μετά από την κατάθεσή μου στην εξαρτική την παραμικρή φράση για το σκάνδαλο Ερίκος Ντινάν. Ξεχάστηκε ο Μαρτίνης και τον Ντινάν και όλα. Το ίδιο συνέβη με το Κελπνό. Όταν πήγα εγώ να καταθέσω στο Κελπνό, όπου υποτίθεται ήμουνα ο ελεγχόμενος, τι συνέβη? Έφυγα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνουν το κεφάλι και η κυρία Καβαδία ακόμα έκλαιγε για το φάξ με το οποίο διορίστηκε στην ΕΡΤ. Προχθές, στη ζήτηση της Νοβάρτης, όπου θα ήμασταν οι κατηγορούμενοι, αυτό το οποίο συνέβη ήταν, προσέξτε, τελικά η Ελλάδα την επόμενη μέρα δεν ασχολείται με την Νοβάρτης, αλλά με την αποκάλυψή μου της συγκάλυψης για τον μικρή Μελίνα που έκανε ο Παύλος Πολάκης για να σώσει την ξαδέρφη του. Ένα γεγονός, θα κάνω εδώ μια παρένθεση, που σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη αν είχε αποκαλυφθεί θα είχε οδηγήσει τον Υπουργό όχι σε παρέτηση, σε εξαφάνιση από το δημόσιο βίο, από ντροπή. Και όμως στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αυτός ο Πρωθυπουργός που δεν έχει την παραμικρή αίσθηση της αξιοπρέπειας, δεν τολμάει να πειράξει τον Πολάκη για το γεγονός ότι συγκάλυψε το θάνατο ενός 4χρονου κοριτσιού. Λοιπόν, άρα θέλω να με πιστέψετε. Όταν είπα στον Αλφα χθες ότι όταν πάω στην Προκαταρτική Επιτροπή θα μιλήσω για τον Τσίπρα, θέλω να έχετε καμία αμφιβολία. Όταν θα πάω στην Προκαταρτική θα μιλήσω για τον Τσίπρα. Και δεν θα μιλήσω απλώς για να μιλήσω, θα εξηγήσω και θα μεταφέρω γνώση. Καλό είναι να μην κοιμάται καλά τα βράδια ο κύριος Τσίπρας από τον Κύπρο. Λοιπόν, έχετε κάνει και έχετε πει, κύριε Γεωργιάδη, τις τελευταίες ημέρες έντονους σχολιασμούς. Έχετε, όπως λέτε εσείς, στοιχεία και αναδείξατε ένα θέμα το οποίο ρωτάνε εύλογα πολύ. Γιατί επέλεξε να το αναδείξει την ώρα που έπρεπε να δώσει εξηγήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για ένα άλλο θέμα? Πρώτα απ' όλα, εξηγήσεις έδινα για το άλλο θέμα 34 λεπτά. Το θέμα της Μελίνας κράτησε ακριβώς 40 δευτερόλεπτα.
Καθόλου δεν απέφυγα τις εξηγήσεις για την ομάδα. Όχι, δεν είπα ότι το ένα είναι σε βάρος του άλλου. Γιατί όμως, από τη στιγμή που είχατε στοιχεία. Διότι τα στοιχεία αυτά ήρθαν στο γραφείο μου την Δευτέρα. Η ομιλία ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη και θεώρησα και απεδείχθη ορθόν ότι αυτή η ομιλία θα ήταν το κατάλληλο βήμα για να το κάνω, διότι λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που θα έπαιρνε, θα ανάγκαζε επιτέλους την υπηρεσία να προχωρήσει. Και επειδή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, κύριε Αλφιέρη, τι συνέβη, 24 ώρες μετά τις αποκαλύψεις μου βγήκε το πόρισμα. Άρα ήταν σωστή η επιλογή μου να το παρουσιάσω σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή και να αξιοποιήσω το βήμα της Βουλής για να κινητοποιήσω και την κυρία Παπασπύρου και τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Βαγγελάτο. Ο Βασιλιάς είναι γυμνός τελικά, κύριε Γεωργιάδη. Ακούστε, εδώ έχει συμβεί κάτι. Εγώ ξέρω ότι είχε ξεκινήσει η ιστορία Νοβάρτης και υπήρχαν από το Σέλιδα στο ντοκουμέντο και στην Κόντρα Νιούζ και οι προαναγγελίες περί πολιτικών προσώπων και όλα αυτά που γράφανε. Δεν είχα δώσει πολύ μεγάλη έκταση. Και θα σας πω γιατί δεν είχα δώσει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη έκταση. Θα σας πω ποιος είναι ο λόγος. Διότι ξέροντας το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και τη σχέση του με τη φαρμακοβιομηχανία, θεωρούσα ότι είναι αδύνατον οι άνθρωποι να τολμήσουν να κοιτάξουν τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια για το ζήτημα των φαρμάκων. Υπενθυμίζω γιατί οι ακροατές σας δεν τα ξέρουν αυτά. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να θυμάται ότι συνέβαινε στη Βουλή. Ότι επί 5 χρόνια, όταν η δαπάνη μειώθηκε με σειρά μέτρων, όχι μόνο από μένα φυσικά, από τον κύριο Λοβέρδο με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δημιουργία του ΕΟΠΗ, από τον κύριο Σαλμά με τις μεγάλες μειώσεις τιμών φαρμάκων από μένα, με τη θέσπιση των πλαφών στους γιατρούς και των αυξανόμενων clawback rebates κτλ. Και βεβαίως με τον νόμο μου για τη μεγάλη μείωση των τιμών των φαρμάκων τον Ιανουάριο του 2013. Όλα αυτά τα μέτρα ήταν μέτρα τα οποία οι φαρμακοβιομήχανοι τα πολέμησαν σκληρά. Τα πολέμησαν στα δικαστήρια, όπου προσέφηκαν τόσο στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσο στη συνέχεια και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τα πολέμησαν επικοινωνιακά, βάζοντας όλους τους δημοσιογράφους του χώρου της υγείας να γράφουν πύρινα άρθρα εναντίον αυτών των μέτρων. Τα πολέμησαν και κοινοβουλευτικά, βρίσκοντας πολιτικούς συμμάχους μέσα στο κοινοβούλιο, οι οποίοι εξυπηρετούσαν όχι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αλλά των βιομηχάνων. Ξέρετε ποιο είναι το κόμμα το οποίο υπεστήριξε επί 5 χρόνια με τα πάθους και ιδιαίτερα μετά το 12 όλα τα συμφέροντα των βιομηχάνων του φαρμάκου? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Και προσέξτε, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά, ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας. Ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας έκανε συνέντευξη τύπου κατά του νόμου μου που μείωσε την τιμή σε 7.599 φάρμακα στα 9.000, λέγοντας ψευδώς ότι θα μειωθούν μόνο 15 φάρμακα. Και τελικά μειώθηκαν αποδεδειγμένα από το Δελτίο Τιμών, έτσι. 7.599. Τώρα, το γιατί ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να μην ψηφίσει τη μείωση σε 7.599 φάρμακα. Και αν αυτό ήταν προϊόν κακής πολιτικής εκτίμησης. Αν αυτό ήταν προϊόν κακής πολιτικής τοποθέτησης. Ή αν ήταν προϊόν διαφοράς. Αυτό είναι κάτι που δεν θα ερευνηθεί. Αναρωτιέται όμως, κύριε Γεωργιάδη, ο κόσμος, γιατί όλες αυτές οι απαντήσεις, οι διαπιστώσεις αν θέλετε, γίνονται τώρα. Α, πολύ ωραία. Είναι εύλογο το ερώτημα και θέλω να το εξηγήσω. Είναι εύλογο και ευχαριστώ πολύ. Θέλω να το εξηγήσω γιατί είναι το μόνο πραγματικά εύλογο ερώτημα. Εγώ θα σας πω την αλήθεια. Ας τα πω άλλωστε και στην Επιτροπή. Εγώ ως Υπουργός Υγείας, στην εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε 500 εκατομμύρια παραπάνω για τους βιομηχάνους, δηλαδή να κόβαμε περισσότερο τις συντάξεις για να δίνουμε λεφτά στους βιομηχάνους, αυτό έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και αυτό ψήφιζε στη Βουλή. Όταν γινόταν αυτά, και εγώ πολύ μεγάλη απορία, πώς γίνεται ένα κόμμα της αριστεράς να είναι αντίθετο στο να χάσουν κέρδη οι φαρμακοβιομήχανοι και να είναι υπέρ στο να κάνουν μεγαλύτερες περικοπές στις συντάξεις αφού δεν είχαμε λεφτά. Ή ο ένας ή ο άλλος θα πλήρωνε. Και βεβαίως διάφορες φήμες φτάναν στο γραφείο μου. Φήμες για βαλίτσες. Φήμες για λεφτά. Φήμες για διαφορά. Εγώ ποτέ δεν έδωσα βάση αυτές τις φήμες. Ούτε διανοήθηκα να τις πω δημόσια. Ξέρετε γιατί? Διότι θεωρούσα μέχρι την Τετάρτη ότι στη χώρα μας δεν μπορούμε χωρίς να έχουμε στοιχεία, χωρίς να έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να έχουμε κίνηση χρήματος, να μιλάμε γενικώς για βαλίτσες και λεφτά έτσι. Χωρίς αποδείξεις. Αυτό θεωρούσα ότι είναι λάθος. Και είναι σωστό. Και γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια δεν τη μετέφερα ποτέ στο Πανελλήνιο. Γιατί θεώρησα ότι παιδιά δεν μπορούμε, επειδή κάποιος μου είπε ότι ο Δίνα τα πήρε για να ψηφίσει αυτό στη Βουλή, ότι εγώ ως πρώην Υπουργός Υγείας θα καταθέσω κάπου, θα πω ότι ο Τάδε τα πήρε για να βάλει, ξέρω εγώ, ο κ. Κοκκινάκης μία εγκύκλιο που έδινε τον brand συνταγή για να μπορούν να γράφουν συγκεκριμένα φάρμακα οι γιατροί. Δεν θα το έλεγα αυτό ποτέ. Και δεν είχα το λογαριασμό, δεν είχα το εξτρέ, δεν είχα τη φωτογραφία της βαλίδας με λεφτά.
Όμως συνέβη κάτι. Την Τετάρτη ο κύριος Τσίπρας αιτήθηκε από τη Βουλή και ψήφισε αυτός και οι βουλευτές του μια σύσταση προκαταρτικής επιτροπής. Τα στοιχεία που είχε στα χέρια του για να ζητήσει αυτή την επιτροπή και για να την ψηφίσει είναι τέτοιου τύπου. Είδατε εσείς η δικογραφία κανένα λογαριασμό? Είδατε εσείς η δικογραφία καμία κίνηση κεφαλαίων? Είδατε εσείς η δικογραφία κανένα ίχνος χρήματος? Όχι. Διαβάσαμε τρεις κουκουλοφόρους, εγώ λέω ψευδομάρτυρες, οι οποίοι λένε νομίζω, άκουσα, μου είπαν. Αυτά δεν λέει μέσα στη δικογραφία. Άρα ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που δια της ψήφου του, εγώ προσωπικά ισχυρίζομαι και σε προγενέστερο στάδιο, την ώρα που έστεινε τους οδομάτες ο ίδιος με τον κύριο Παγκελόπουλο, αλλά αυτό θα αποδειχθεί στο μέλλον. Ας μείνουμε στο επίσημο, στην ψήφο του στη Βουλή. Τι είπε? Είπε ότι εγώ κύριε θεωρώ ότι οι φήμες, οι μαρτυρίες και τα πιστεύω είναι αρκετά για να βρεθεί ένας πολιτικός, να του ανοίγουν τους λογαριασμούς, να μπαίνουν στο σπίτι του ή στο σπίτι των συνεργατών του, να διασύρεται από το σέλιδα. Αυτό δεν είπε ο κ. Τσίπρας. Βέβαια, σε οποιονδήποτε ασκεί εξουσία και έχει. Το είπε αυτό ο κ. Τσίπρας. Το συμφωνούμε. Το είπε. Αλλά πρέπει να πούμε όμως, κύριε Γεωργιάδη, ότι κάθε πολιτικός ο οποίος διαχειρίζεται την εξουσία, έχει εξουσία στα χέρια του, έχει και το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τον περιμένει και αυτός ο Σταυρός. Βεβαίως. Αλλά εγώ σας είπα, με ρωτάτε γιατί τώρα. Ναι, εγώ σας απαντάω στο γιατί βεβαίως, τώρα. Βεβαίως το γιατί τώρα. Τώρα για πρώτη φορά λοιπόν. Και σας το λέω γιατί ο κόσμος ξέρει τι λέει. Ο ένας βγάζει τα άπλα του άλλου στη χώρα. Τώρα για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι αυτό που νόμιζα τα προηγούμενα 5 χρόνια, ότι οι φήμες, τα πιστεύω και τα νομίζω, είναι αρκετά για την άσκηση ποινικής δίωξης. Ή έστω για την έναρξη της διαδικασίας ασκήσεως της. Εγώ σας είπα ότι μέχρι προχθές πίστευα ότι δεν είναι αρκετά και συμφωνήσατε μαζί μου εσείς, δεν είναι? Λουλιά, αν δεν έχεις αποδείξεις, δεν στείλεις τον άλλο στον τοίχο. Αυτό είναι αυτονόητο. Ναι, εμένα χωρίς αποδείξεις μου στείλεις στον τοίχο. Άρα συγγνώμη, αν για μένα, αν για το Σαμαρά, αν για τον Πικραμένο, αν για τον Βενιζέλο, αν για τον Λοβέρδο, αν για τον Λικουρέτζο, αν για τον Σαλμά, αν για τον Αβραμόπουλο, το χωρίς αποδείξεις είναι αρκετό για την έναρξη της διαδικασίας ποινικής δίωξης. Εγώ όταν θα λάβω όρκο στην Επιτροπή να πω όλα όσα ξέρω, έχω δικαίωμα να αποκρύψω φήμες, μαρτυρίες και υποθέσεις που κατά την εποχή της αιτίας μου είχαν υποπέσει στην αντίληψή μου για τον κύριο Τσίπρα. Η προανακριτική, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, γίνεται, κύριε Αντιπρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται... Αν είχα λόγω, θα είχα πάει στον εισαγγελέα εδώ και πολλά χρόνια. Γίνεται για να... οι κατηγορίες... Πολύ καλά, πολύ καλά. Θέλω να γίνει σαφές. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ανοίξει τον ασκό του... Αλλάζεται όμως μέτρα και σταθμά, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ θέλω ό,τι μέτρα και σταθμά ισχύουν για μένα και για το Σαμαρά να ισχύει για τον Τσίπρα. Δεν θέλω διαφορετικά. Διότι σας κατηγορούν γιατί μετατρέψατε την πολιτική σε αλητεία, ενώ εσείς είχατε ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ασκούσατε την πολιτική, δηλαδή δεν πιστεύατε σε φημολογίες και στα σούπα μου πες. Αυτά αλλάξαν από την Τετάρτη. Είπα, η Βουλή των Ελλήνων με μια μεγάλη πλειοψηφία είπα από εδώ και μπρος μας ενδιαφέρουν και οι φήμες. Μη μου το αλλάζετε, δεν το είπα εγώ αυτό, εγώ διαφώνησα με αυτό. Η Βουλή το είπε. Εφόσον η Βουλή αποφάσισε ότι οι φήμες και τα πιθανόν, επαναλαμβάνω, είναι αρκετά, εγώ είμαι υποχρεωμένος να δώσω όρκο από όλες τις φήμες και τις μαρτύρες που ακούσα. Αποφάσισε μια συγκεκριμένη πτέρυγα της Βουλής. Μα για αυτή την πτέρυγα θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσω για άλλη. Ξέρεις γιατί? Η πτέρυγα αυτή μας θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τι έκανε. Η πτέρυγα αυτή που το αποφάσισε άνοιξε τον ασκό του όλου. Διότι από εδώ και μπρος κάθε υπουργός, και αυτός ο μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα, που θα υπογράφει την οποιαδήποτε απόφαση. Η κάθε απόφαση του Υπουργού, να ξέρετε, κάποιον ωφελεί και κάποιον βλάπτει. Δεν γίνεται. Αυτό θα πει η πολιτική. Κάποιος συμφωνεί και κάποιος διαφωνεί. Από εδώ και μπρος, αυτός που θα διαφωνεί θα μπορεί να ισχυρίζεται ότι ο Υπουργός πήρε βαλίτσα. Ασχέτως αν μπορεί να το αποδείξει ή όχι. Και σε αυτό πλέον το πολιτικό και ηθικό εκβιασμό είναι πλέον ανοιχτοί όλοι οι υπουργοί. Και του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Γι' αυτό είδατε τον κύριο Πιτσιόλου αυτές και προσπάθησε να πάρει αποστάσεις, αλλά μετά το γύρισε προφανώς κατόπιν με πίεση. Αποστασιοποιήθηκε. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πια ποια είναι η μεγάλη ζημιά. Ξέρετε ποια είναι η μεγάλη ζημιά? Κοιτάς την υπουργική θητεία ενός ανθρώπου, του Πιτσιόλου αύριο. Που τον εκτιμώ, το λέω γιατί τον εκτιμώ, τον θεωρώ ανεπιλήπτου ηθικής για να παρεξηγηθώ. Ο Πιτσιόλας δεν θα έχει πάρει 15, 20, 30 αποφάσεις που ένας κακόβουλος θα μπορεί να ερμηνεύσει ότι ευνόησαν τον Α ή τον Β. Προφανώς.
Εάν βάλει ένα τώρα στο δωμάτιο να πει για αυτή την απόφαση που υπνώσει το Α ή το Β, ο Πουτσιόλας πήρε μια βαλίτσα. Δεν θα είναι ο Πουτσιόλας ηθικά εκτεθειμένος και πολιτικά εκτεθειμένος και ποινικά εκτεθειμένος πια. Ερώτηση: πώς θα βάλει υπογραφή από εδώ και μπρος? Ποιος υπουργός θα υπογράψει? Αυτό ισχύει για όλους. Προσπαθώ να σε εξηγήσω ότι ο κύριος Τσίπρας άνοιξε τον ασκό του όλου. Τον άνοιξε ο ίδιος. Το σχεδίασε ο ίδιος. Το έκανε για να βλάψει τους πολιτικούς αντιπάλους. Δεν υπολόγισε ότι εγώ, προσωπικά εγώ, δεν είμαι καθόλου διατεθειμένος να παίξω το ρόλο του εύκολου θύματος για τον οποίο με προώρησε ο κ. Τσίπρας. Κύριε Γεωργιάδη, να ζητήσω την υπομονή σας για μισό λεπτό, ναι, να περάσουμε σε ένα υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μου επιτρέψετε για κάτι ακόμα που ξέχασα να πω προηγουμένως. Με κατηγορεί χθες ο Τσίπρας για πολιτική αλητεία. Ακούστε. Είναι επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Απάντηση. Ο Τσίπρας, που πριν από μία εβδομάδα είχε εκδώσει το Πρωθυπουργικό Γραφείο ανακοίνωση εναντίον του Σαμαρά, υιοθετώντας κατηγορίες περιβαλλήτρια στο Μαξίμου. Τη θυμάστε, φαντάζομαι. Βεβαίως. Είσαι ο Τσίπρας που το πρωί της ίδιας μέρας που κατηγορήσε εμένα για πολιτική αλητεία, ο διευθυντής του γραφείου τύπου, ο κ. Κρατερός, έχει κάνει εμφυλιοπολεμική ανάρτηση που καταλήγει γουαρίδα σε τυπηδούση. Παραφράζοντας και το Ευαγγέλιο, μάλιστα και τα λόγια του Ιησού Χριστού. Έχει και μια μεγάλη δόση αεροσιλίας αυτό, έτσι το καταλαβαίνετε. Ο καθένας λέει τα συμπεράσματά του, κύριε Γεωργιάδη. Είσαι ο Τσίπρας που έχει τον Καρανίκα, που έχει ανεβάσει αναρτήσεις χυδαίες για τις οποίες αναγκαζόταν να απολογείται επί 3-4 24 μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου. Είσαι ο Τσίπρας που διατηρήσει υπουργό τον Πολάκη, που σε σειρά αναρτήσεων στο Facebook ακόμα και χθες έβριζε πάνω σε τον Παύλο Τσίμα με αγορές εκφράσεις πεζοδρομίου, το διατηρείς ενεργεία υπουργό. Και έχεις τα μούτρα να μιλάς για την πολιτική αλήθεια του Άδων Γεωργιάδη. Τώρα μιλάμε στα σοβαρά, κύριε Αλφιέρη. Δεν κοιτάς τον εαυτό σου, δεν τσίπας τον καθρέφτη, είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση που το αξίζει. Μάλλον, και πολύ ευγενής είμαι για αυτά που έχουν κάνει. Πολύ ευγενής, εξαιρετικά. Τα υπόλοιπα στην υποκαταπτική. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα της Μελίνας. Και θα σας πω γιατί. Για μένα το θέμα της Μελίνας δείχνει τον ηθικό του ξεπεσμό. Τι έχει συμβεί, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά? Ένα κοριτσάκι μπαίνει υγιέστατο για εγχείρηση αμυγδαλών. 4 ετών. Μια επέμβαση ρουτίνας. Πέφτει σε κόμμα και μετά από λίγο πεθαίνει. Αυτό έχει συμβεί πριν από 26 μήνες. Τι θα έκανε ένα σοβαρό κράτος δικαίου, ιδιαίτερα από τη στιγμή που φαίνεται στην υπόθεση αυτή η εμπλεκόμενη συγγενής του Υπουργού Υγείας, του κ. Πολάκη? Δεν θα έπρεπε κάθε σοβαρό κράτος και κάθε σοβαρός υπουργός να ζητήσει την ταχύτατη διαλεύκανση της υποθέσεως? Ακριβώς για να μην μείνει παραμικρή σκιά ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή λόγω του Υπουργού Υγείας, πρώτον, και δεύτερον και επί της ουσίας. Για να μάθουν οι γονείς από τι πέθανε το παιδί τους. Και για να μην θερμίσουμε και άλλα παιδιά που μπορεί να χαθούν από παρόμοιες βαριές ιατρικές αμέλειες. Αυτό δεν θα έκανε, κύριε Αλφιέρη, κάθε σοβαρό κράτος. Στο κράτος του ΣΥΡΙΖΑ και του Πολάκη, ο εποπτευόμενος από τον Πολάκη φορέας για το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο χθες έβγαλε ανακοίνωση του κ. Σταύρου Ευαγγελάτου, δεν ξέρει πολύ ο κόσμος. Ο κ. Σταύρος Ευαγγελάτος που έβγαλε ανακοίνωση είναι υπάλληλος του κ. Πολάκη. Διότι το ΣΕΙΠ αποκλειστικά ελέγχεται από τον Πολάκη. Και μάλιστα σε 2-3 μήνες τελειώνει και η θητεία του κ. Ευαγγελάτου και θα πρέπει να αποφασίσει ο Πολάκης να τον ανανεώσει ή όχι. Το λέω για να καταλάβουμε την αξία της ανακοινώσεως που βγήκε. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, και ρωτώ. Είναι δυνατόν να λέει στα σοβαρά ο Υπουργός Πολάκης δεν είχα καμία ανάμειξη? Μα υποθέτουμε ότι αυτό που λες, κύριε, είναι αλήθεια. Ότι δεν είχες καμία ανάμειξη. Και μόνο γι' αυτό πρέπει να παραιτηθείς. Διότι εφόσον δεν είχες καμία ανάμειξη, πάει να πει ότι δεν φρόντισες να κινηθεί το κράτος και άφησες μια υπόθεση τόσο σοβαρή να βολοδέρνει για 26 μήνες. Και προσέξτε δε το θαύμα. Μόλις κάνω εγώ τη φασαρία στη Βουλή, αυτό που δεν γινόταν επί 26 μήνες έγινε 48 ώρες. Αυτό θέλω να το ομολογήσουμε όλοι. Αυτό, κύριε Παλχέρη. Ξέρετε τι είπε η κυρία Παπασπύρου? Ότι τη είχε σταλεί, λέει, το πόσμα του 16 Φεβρουαρίου, αλλά δεν το είχε πάρει γιατί τη είχε σταλεί με το ταχυδρομείο. Στο σιρτάρι τη, λέει, δεν ήταν. Ναι, ναι, τη είχε σταλεί με το ταχυδρομείο. Ξέρετε ποια είναι η απόσταση σε ΕΥΠ γραφείων τη Γενική Επιθεωρήτρια? Με τα πόδια να πα, με τα πόδια, σε 3 λεπτά. Δεν τρέπονται. Ψυχή δεν έχουν μέσα τους, αξιοπρέπεια δεν έχουν. Κύριε και το Παπασπύρου, το Πολάκη και ο Τσίπρας. Κύριε Γεωργιάδη, συμφωνείτε, ναι, ότι πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα,
Για ποιο πράγμα είναι την Νοβάρτης? Για την Νοβάρτης θέλω να επιστρέψουμε. Νομίζω, κύριε Αρχιερίτη, επειδή είσαι σοβαρός, θα μιλήσω με σοβαρότητα. Εγώ μέχρι σήμερα δεν έχω πλήρη γνώση του φάγγελου. Δεν έχω πιστεί ακόμα ότι ο Νοβάρτης έχει κάνει κάτι τραγικά διαφορετικό από ό,τι κάνουν όλες οι άλλες φαρμακοβιομηχανίες. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ως πρώην Υπουργός Υγείας, αυτά που ακούω, τις συναλλαγές με τους γιατρούς, τα συνέδρια, τα ταξιδάκια και τα λεφτά, η γνώση μου είναι ότι το κάνουν όλες οι εταιρείες. Δεν από μηδενία σε ξέρω. Είναι γνωστό αυτό. Είναι πολύ γνωστό αυτό. Άρα αυτή τη, για να μου πείτε ότι η Νοβάζη έχει κάνει κάτι. Τα μισά ξενοδοχεία είναι κλεισμένα από φαρμακοβιομηχανίες που πάνε και κάνουν διακοπές γιατροί. Άλλο λέω. Όταν θα μου πείτε τι το παραπάνω έχει κάνει η Νοβάρτης, ναι, θα σας απαντήσω και το σκάνδαλο. Προφανώς όλη αυτή η συμπεριφορά της φαρμακοβιομηχανίας εν το συνόλο της είναι σκάνδαλο. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, κύριε Γεωργιάδη, γιατί ακούω να υπερασπίζεστε με πάθος. Και ίσως να είναι και η ικανότητά σας αυτή, να έχετε κερδίσει και όλες και τις εντυπώσεις. Και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις και από τις έρευνες που γίνονται. Αλλά δεν μιλάτε όμως για τους άλλους 9. Όχι, εγώ λέω. Μιλάτε εγώ για τον εαυτό σας. Το λέω 100 φορές. Όταν για μένα τα κατηγορητήρια είναι τόσο σαφρά και φανταστικά, προφανώς είναι και για τους άλλους. Και θα σας πω και το εξής. Επειδή λέμε τώρα για το σκάνδαλο της φαρμακοβιομηχανίας. Εγώ ως υπουργός έφτιαξα ένα νόμο όπου έβαλα, αν θυμάστε, τα υποχρεωτικά πλαφόν στους γιατρούς. Γιατί έβαλα τα υποχρεωτικά πλαφόν? Ξέρετε, αυτή τη συνδιαλλαγή φαρμακοβιομηχανίας και γιατρών, που είναι το επαρκτό σκάνδαλο, και επαναλαμβάνω, αφορά σχεδόν το σύνολο της βιομηχανίας. Για μην πέφτω τα σύννεφα αύριο που θα βρεθεί άλλη εταιρεία και τρίτη εταιρεία και τέταρτη εταιρεία. Δεν λέω ότι δεν φταίει και είναι ο Νοβάρτης. Προφανώς και είναι ο Νοβάρτης, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε. Τα αντιμετωπίσαμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν ο νόμος που έφτιαξε ο Ανδρέας Λοβέρδος, όπου ήταν η θεσμοθέτηση της δραστικής ουσίας στη συνταγή και όχι το σκεύασμα με την εμπορική του ονομασία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τι έκανες? Δεν μπορούσε ο γιατρός να γράφει το όνομα του σκευάσματος και να παίρνει μίζα ένα κουτί, όπως ήταν στο παρελθόν. Και το δεύτερο, τα πλαφόν που έβαλα εγώ. Τα πλαφόν τι ρόλο θα παίζανε αν δεν είχε καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα αναγκάζαν τους γιατρούς να έχουν συγκεκριμένο όριο συνταγογράφηση κάθε μήνα. Και άρα δεν θα μπορούσαν να παραγράφουν κατευθείαν τα ακριβά φάρμακα για να πάρουν τη μίζα, γιατί θα έχαναν πολύ γρήγορα το δικαίωμά τους να συνταγογραφούν. Με αυτά τα δύο μέτρα συνδυαστικά, όλη η διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία σχεδόν θα μηδενιζότανε. Γιατί δεν θα υπήρχε τρόπος να γίνει. Και τα δύο μέτρα κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα δύο. Και το πρώτο το κατήργησε το πρώτο εξάμεινο 2015 και του έβαλε τώρα και το ξαναφέραν πίσω. Και βγήκε εγκύκλειος που επανέφερε τον μπραντ. Αυτό λέει που ζούσαν οι βιομήχανοι. Τυχαίο. Και το πλαφόν το καταργήσε του ΣΥΡΙΖΑ εντελώς. Άρα εγώ ως Υπουργός Υγείας και υποκάτοχή μου Λοβέρδος και Σαλμάς πήραμε μέτρα για να εμποδίσουμε αυτή τη διαφορά. Ποιος σταμάτησε αυτά τα μέτρα, ποιος τα καταψήφισε στη Βουλή και ποιος θα σταμάτησε και ως κυβέρνηση? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν κληθείτε στην Εξεταστική Επιτροπή. Καλά λέτε, σας λέω. Πολύ καλά. Το να λένε τώρα αυτοί που έχουν κάνει αυτά σε εμάς ότι πρέπει να λάβουμε την πολιτική ευθύνη γι' αυτό είναι τρέλα, κύριε. Είναι τρέλα. Παράνοια. Λοιπόν, αυτοί που λένε ότι είχε γεμάτη φερέτρα του Άδωνης Γεωργιάδης και ότι θα εκπλαγούμε όταν πάει στην Εξεταστική Επιτροπή. Όσοι παρακολούθησαν, παραλαμβάνω την κατάθεση με το Ερίκο Στινά και το Κελπνό, πιστεύω ότι υποψιάζονται ότι τους περιμένει στην προκαταρτική. Δύο δρόμους θα έχει αυτή η προκαταρτική, εφόσον τη συστήσουν και την κλείσουν αμέσως. Ή θα αποφανθεί η Επιτροπή ότι οι φήμες, τα πιστεύω και τα νομίζω, δεν επαρκούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Και τότε δεν θα σκεφτεί για τον Τσίπρα, γιατί θα πω όλα αυτά που γνωρίζει για τον Τσίπρα. Ή αν πει ότι ισχύουν για τον Τσίπρα, ή αν πει ότι είναι αρκετά για την άσκηση ποινικής δίωξης, τότε βεβαίως θα πρέπει να γίνει και προκαταρτική και άσκηση ποινικής δίωξης στον Τσίπρα. Εγώ θα παραιτηθώ της παραγραφής μου για να δικαστώ επί της ουσίας και αυτός θα θέλει να δικαστεί γιατί δεν έχει καμία παραγραφή. Τα ίδια στοιχεία που έχουν για μένα, τα ίδια στοιχεία θα παρουσιάσω και πολύ καλύτερα φυσικά, γιατί ως πρώην Υπουργός Υγείας έχω πολύ καλύτερη γνώση, για τον Αλέξη Τσίπρα. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει και ποιος θα καταδικαστεί στο τέλος, αν φτάσουμε στο δικαστήριο. Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Άδωνης Γεωργιάδης, κυρίες και κύριοι, αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.